Οι ντόπιοι ψαράδε το ονομάζουν μαλούπα, από τη λέξη μαλή λόγω τη υφή που έχει, ενώ το χρώμα του είναι γκριζοπράσινο. Εφανίζεται κάθε χρόνο σε πολλέ περιοχέ τη Πρέβεζας, κυρίω στο λιμάνι, το αλλιευτικό καταφύγιο και σε αλλού. Δεν είναι τοξικό σύμφωνα με του επιστήμονε, ωστόσο δημιουργεί προβλήματα στου ψαράδε, καθώ αχρηστεύει τα δίκτυα του, ενώ η πυκνότητά του κάνει τα ψάρια να μην κυκλοφορούν και να μην έρχονται πολύ κοντά. Δημιουργείται από την υπερβολική ζέστη και διαλύεται από μόνο του σταδιακά όταν κινείται προ το βυθό τη θάλασσα σα, παίρνοντα ένα πράσινο, καθαρό και ανοιχτό χρώμα. Η διάρκεια του φαινομένου τα προηγούμενα χρόνια διερκούσε ένα μήνα, ενώ σύμφωνα με του ψαράδε, τα τελευταία δύο χρόνια η διάρκεια του διαρκεί δύο μήνε, κυρίω του μήνε τη Άνοιξη έω αρχέ καλοκαιριού. Προβλήματα ωστόσο προκαλεί από το φαινόμενο και στι μηχανέ των σκαφών όταν μπλέκεται στι προπέλε. Οι επιστήμονε κάνουν λόγο για φύκια τα οποία στα νερά που είναι στάσιμα και δεν υπάρχει κυματισμό και παρατηρείται να καλύπτει τεράστιες επιφάνειες πάνω στο νερό, το οποίο και καλύπτει ενώ όταν αρχίζει να αποσυντήθονται, υπάρχει μια μικρή δυσοσμία. Όσον αφορά τις συνθήκες που δημιουργείται, οι επιστήμονες τονίζουν ότι το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται με τι υψηλέ θερμοκρασίε, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι αλλαγέ στι κλιματικέ αλλαγέ.